Επιστρέψαμε και έχω εδώ μαζί μου τον Κώστα Καραφώτη. Κώστα μου, να σας ευχηθώ και εγώ να ζήσετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γιατί είναι και η πρώτη φορά που μιλάς μετά το γάμο. Είναι η πρώτη φορά. Και όλοι λέγανε πού είναι ο Κώστας Καραφώτης, πού είναι ο Κώστας Καραφώτης. Να τόσο ο Κώστας Καραφώτης. Και ακόμα δεν είδες τίποτα. Έτσι. 20 ημέρες παντρεμένος. Τόσο είναι, τόσο πέρασε. Τόσο δεν πέρασαν τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Δεν μου φάνηκε καθόλου. Δεν σου φάνηκε. Όχι. Καλά, φαντάζομαι τώρα ότι και δεν έχει διαφορά ο έγκαμος βίος, έτσι, γιατί μένατε μαζί με την τώρα, κάποια. Ναι, δεν υπάρχει κάποια διαφορά πρακτική σε αυτό το κομμάτι, αλλά εντάξει, υπάρχει τυπική, ας το πούμε. Ναι. Κώστα, φροντίσατε να κρατήσετε κρυφό το ότι παντρεύεστε. Δηλαδή, και εγώ το έμαθα τελευταία στιγμή και είχαμε μιλήσει κιόλας και μου είχες πει ότι το θεωρείς ιερό και δεν ήθελες, ας πούμε, να πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα και το πώς μου μίλησες και πώς μου απάντησες και το εκτιμώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όντως ένιωθες ότι δεν ήθελες να το μοιραστείς με πολύ κόσμο το μυστήριο? Ναι, ήθελα να είναι κάτι πάρα πολύ κλειστό, όπως και έγινε. Ενώ δηλαδή πολύ κλειστό στην πράξη είχε πολύ λίγο κόσμο. Ήμασταν γύρω στα 65 άτομα όλοι μαζί. Mm-hmm. Και δεν ήθελα. Αν με ρωτάς μέσα από την καρδιά μου, ήθελα να βγω να το φωνάξω, να το πω. Αλλά επειδή ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που. Δηλώσεις, σε κυνηγάνε μετά, πες μας αυτό, πες μας εκείνο κτλ. Δεν ήθελα. Ήθελα να γίνει πρώτα το μυστήριο και μετά να μιλήσουμε όσο θέλετε. Γι' αυτό. Σε ενόχλησε καθόλου γενικότερα ο τρόπος που παρουσιάστηκε στα μέσα? Κοίταξε να δεις. Αν και τελευταίες δύο μέρες που έγινε το μπαμ, γιατί δεν ξέρω πώς μαθεύτηκε τώρα, πώς θα, από κάπου τώρα διέρευσε η εκκλησία, που θα γίνει. Βασικά η εκκλησία πρέπει να διέρευσε ώρες πριν το μυστήριο, γιατί μέχρι και φίλους μου πέρανε πριν έρθουν και λέγανε, με ρωτάνε σε ποια εκκλησία γίνεται ο γάμος. Και που σημαίνει ότι μέχρι και τελευταία στιγμή το είχαμε κρατήσει πολύ κρυφό. Όχι, δεν με ενόχλησαν τα παιδιά, ενώ οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες που ήταν εκεί εκείνη την ώρα πραγματικά το σεβαστήκαν. Δεν, ούτε ήρθε κάποιος με κάποιο μικρόφωνο με το ζόρι για κάποια δήλωση ή οτιδήποτε. Απλά μετά όταν συζητήθηκε την επόμενη μέρα σε διάφορες εκπομπές, με πείραξε μόνο μία, επειδή δεν άκουσα, δεν κάθισα να τα ακούσω όλα, απλά κάποια στιγμή πέρασε από το... ξέρεις, από την αντίληψή μου ότι κάποιος είπε πλήθος επωνύμων στο γάμο του Κώστα Καραφώτη κτλ. Και δεν με πείραξε για το πλήθος επωνύμων, με πείραξε ότι αφενός δεν είναι αλήθεια, αφετέρου αν ήταν να κάνω ένα ανοιχτό γάμο με πλήθος επωνύμων θα μπορούσα να το είχα κάνει και, και θα ήθελα να καλέσω πάρα 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 πολύ κόσμο. Δηλαδή έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο τα 20 αυτά χρόνια στο χώρο της μουσικής. Υπήρξαν άνθρωποι που το άκουσαν, ας πούμε, και σου είπαν καλά εμένα γιατί δεν με κάλεσες. Υπήρξαν άνθρωποι που το άκουσαν και μέσω του μηνύματος ευτυχώς έχω την άνεση να εξηγήσω ότι ήταν ένας πολύ κλειστός γάμος και αυτό ήταν αυτό που παρουσιάστηκε αργότερα ήταν κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Αλλά έτσι με πείραξε λίγο, για πολύ λίγο όμως. Ναι, εντάξει, είδαμε και τον Νίκο Μίχα πριν λίγο, γιατί Νίκος δεν Μίχας, με κάλεσες. Ο Νίκος Μίχας νομίζω ότι η συνέντευξη που του πήρατε ήταν από 20 χρόνια πριν. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τι στο καλό, την είχατε κρατημένη. Τι κάνει αυτό το παιδί? Ο Θεός να τον έχει καλά. Με την Κάτια είστε καιρό μαζί? Αρκετό, ναι. Εγώ ξέρω, διόρθωσε με κάνω λάθος, ότι επειδή είστε και από τα Τρίκαλα, γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε χρόνια λόγω της πόλης, γιατί ξέρω την οικογένειά της, ξέρω τους γονείς της, την επιχείρηση που έχουν, γιατί έχουν το χρόνο. Δηλαδή κάνατε παρέα πριν γίνετε ζευγάρι? Παρέα δεν κάναμε, όχι. Αλλά γνωρίζαμε την ύπαρξη του άλλου. Και όταν ήσασταν μαζί, ούτε αυτό το δημοσιοποίησες. Δηλαδή δεν ήταν από τις σχέσεις που έλεγες ότι εγώ θέλω να τη δώσω. Όχι, μας πετύχανε κάποια στιγμή σίγουρα στο θυμάμαι που ήταν σε ένα κάλεσμα και από εκεί έγινε πάλι το ότι έγινε. Αλλά και πάλι, να σου πω κάτι, δεν έβαλα πρόγραμμα. Εγώ από μόνος μου δεν το δημοσιοποίησα, αλλά επειδή μένω στη Γλυφάδα, στο κέντρο στη Γλυφάδα βγαίνουμε 3 φορές τη μέρα. Εκείνη η ζωή μας, εκείνη η καθημερινότητά μας. Δεν θα βγω γιατί τώρα μπορεί να με βγάλει κάποιος φωτογράφος από εκεί. Δεν το κράτησα. Ισχύει ότι την έκανες follow στο Instagram μετά το γάμο? Όχι, μεγάλη ιστορία αυτό. Αλλά ναι, ας το πούμε στο... Αυτό που το κερασάκι στην τούρτα, η κορυφή του παγόβουνου τέλος πάντων που φαίνεται, είναι ότι την έκανα follow μετά το γάμο. Από το παρελθόν είχαμε τέλος πάντων ακολουθιόμασταν, κάτι έγινε, ξεακολουθηθήκαμε, με ακολούθησε μετά η ίδια και μετά δεν την ακολούθησα πίσω.
Και θυμάμαι ότι πάντα της έλεγα: λέω, δεν με ενδιαφέρει να σε ακολουθώ στο Instagram, με ενδιαφέρει να σε ακολουθώ στη ζωή. Σωστό. Και στην καθημερινότητά σου. Και το κρατήσαμε και στο τέλος έγινε και. Όχι, μη σπάσει το γούρι τώρα. Δεν σε ακολουθώ. Και όταν έγινε. Και όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε, λέω: τη μέρα που θα παντρευτούμε θα σε ακολουθήσω κιόλας. Κάτι γελούσα, ξέρω εγώ. Και το έκανα στα αλήθεια. Και την ακολούθησε. Τέλειο. Παραδοσιακό. Έλα μωρέ τώρα. Παραδοσιακό και σε αυτό. Παραδοσιακό και σε αυτό. Τι σημαίνει. Μετά το γάμο ακολουθώ. Το Instagram δεν είναι. Όχι, ρε παιδί, αλλά προκαλεί ξέρεις εντύπωση. Το ότι ξέρεις, είναι και λίγο αστείο όταν την ακολουθείς. Ναι, για αστείο, ναι. Ναι, για αστείο. Γενικότερα, σκεφτόσουν το γάμο, Κώστα. Δηλαδή, ήταν κάτι που ήθελες να κάνεις ή σου ήρθε έτσι τυχαία. Εντάξει, δεν ήταν το όνειρό μου από μικρό κάποια στιγμή να παντρευτώ. Το θέμα ήταν να βρω έναν άνθρωπο με τον οποίο να είμαι. Ευτυχισμένος, να μπορώ να ζω την καθημερινότητά μου με χαρά, με πολύ χαρά και χαμόγελο και όλες τις στιγμές. Τον βρήκα και το επισημοποίησαμε. Αυτό είναι. Η Κάτια φαντάζομαι ότι είπε τον ναι κατευθείαν, έτσι δεν είναι, ή σε πέδεψε καθόλου? Όχι, δεν με πέδεψε. Ξέραμε ότι κάπου προς εκεί θα πάει, αλλά νομίζω ότι το θέλαμε και οι δύο πάρα πολύ. Ασχολείται, είναι δασκάλα χορού? Όχι, είχε την. Κάτι έχει τελειώσει τεφά με. Μην τα κάνω λάθος τώρα αυτά. Περίμενε τώρα, τι μου βάζει να κάνω. Μην απαντήσει και γκρίνια μετά. Γκρίνια δεν έχω ποτέ σε αυτά τα πράγματα, ευτυχώς. Με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς. Έτσι λοιπόν έχουν το χορευτικό μήλο Τρικάλων χρόνια στα Τρίκαλα με την οικογένειά της. Ίδια μετά ασχολήθηκε και με το fitness και με το πιλάτες. Και όλα αυτά τώρα που είναι trend τέλος πάντων στο χώρο της γυμναστικής. Αυτά. Και ασχολείται με αυτό αυτή τη στιγμή. Σε βλέπω πολύ ευτυχισμένο πάντως. Ναι, είμαι. Είσαι δεν τρέπεσαι να το πεις φυσικά. Όχι βέβαια. Βέρα φοράς βλέπω σήμερα. Όπως το πες, σήμερα φοράω, ναι. Δεν τη φοράς κάθε μέρα? Δεν τη φοράω κάθε μέρα, όχι για κάποιο άλλο λόγο, γιατί θεωρούσα ότι δεν μου πάνε πολύ τα δαχτυλίδια γενικότερα. Και το είχαμε συζητήσει και δεν έχει κάποιο θέμα με αυτό. Ήθελα να κάνω ένα πολύ ωραίο κόσμο για το λαιμό και να εμπεριέχεται η Βέρα εδώ. Αλλά μ' αρέσει και στο χέρι. Σ' αρέσει, αλλά δεν τη φοράς κάθε μέρα, γιατί σε άκουγα που το έλεγες πριν. Δεν τη φοράω κάθε μέρα γιατί πάω γυμναστήριο με τα βάρη, με οτιδήποτε. Κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι. Δύο φορές πήρα τη χάραξα, λέω. Όταν βγαίνουμε έξω, ξέρεις και θέλω και είμαι κάπου ήσυχα ότι δεν θα χαραχτεί το κόσμο, τη φορά. Τη τραγουδάς στο σπίτι? Όχι. Όχι, Όχι, αλλά αν κάποια στιγμή, επειδή γενικότερα δεν τραγουδάω χωρίς κάποιο λόγο στο σπίτι, πρέπει να μελετήσω κάτι όταν έχω κάποια συναυλία ή κάποιο αφιέρωμα και κάνω κάποιες. Ασχολούμαι κάποιες ώρες συγκεκριμένα με κάποια τραγούδια. Της αρέσει πάρα πολύ να με ακούει. Γενικότερα είναι μία από τους ανθρώπους που μοιράζεσαι τα πάντα μαζί της ή έχεις ας πούμε και άλλους ανθρώπους με τους οποίους ας πούμε συζητάς τα πάντα για τον εαυτό σου? Κοίταξε, καλός ή κακός, η Κάτια είναι ένας άνθρωπος που με ζει 24 ώρες το 24ωρο. Αν με αυτόν τον άνθρωπο δεν μοιράζεσαι τα πάντα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορείς να μοιραστείς πιο πολλά. Ίσως δεν μοιράζομαι κάποια πράγματα της δουλειάς που βαραίνουν. Που δεν θα ήθελα να τη βαραίνουν, να σου το πω έτσι. Υπήρξαν στιγμές στη ζωή σου που χρειάστηκε, ας πούμε, να συνομιλήσεις με κάποιον ειδικό? Βέβαια. Και συνεχίζω και το κάνω. Φυσικά. Είναι και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Να υπάρχει ένας άνθρωπος ειδικός που με ακούει, με καταλαβαίνει και με συμβουλεύει για πολλά πράγματα. Υπήρξε κάποιο καμπανάκι που σε έκανε να απευθυνθείς ή ήθελες να πας σε κάποιον ψυχολόγο? Καμπανάκι. Δηλαδή έγινε κάτι στη ζωή σου, ρε παιδί μου, που σε στιγμάτισε? Όχι, δεν έγινε κάτι πολύ που να με στιγματίσει, αλλά. Γιατί ξέρεις, μπορεί κάποια απώλεια συνήθως, κάποια φορές. Όχι, όχι, εγώ δεν είχα κάποιο τέτοιο καμπανάκι. Απλά ήταν κάτι το οποίο σαν να συνειδητοποιήσω ότι είναι κάτι πολύ απλό. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σου βάλει μια σειρά σε αυτό το. Σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι τίποτα, απλά πρέπει να πας. Και βοηθάει πολύ, δηλαδή. Πιστεύω ότι βοηθάει. Και ξέρεις, εγώ το ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα νιώθει ότι είναι ταμπού το να πηγαίνεις, ας πούμε, για ψυχοθεραπεία. Οπότε καλό είναι να ακούγεται. Φυσικά και να ακούγεται και είναι κάτι το οποίο πρέπει να. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά χωρίς να το. Χωρίς να το θεωρούμε κάτι πολύ βαρύ, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο τεράστιο ψυχικό πρόβλημα για να πας για ψυχοθεραπεία.
Είναι σαν να πας για μασάζ όταν σου βγει όμως. Δηλαδή, σωστό. Δεν χρειάζεται να γίνει τόσο βαρύ το πρόβλημα. Πηγαίνετε πιο πριν. Σωστό, σωστό. Πιο πριν. Προλάβετε το. Και μια και είδαμε και τον Νίκο Μίχα, μας θύμισε και εκείνα τα χρόνια του Fame Story. Εσύ τα έχεις στο μυαλό σου εκείνα τα χρόνια ακόμα. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα χρόνια. Από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί βγήκαμε. Είμαστε κάποια παιδιά που είμαστε παιδιά της τηλεόρασης από τότε. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Τότε ήταν όταν είδες την αναγνωρισιμότητα, την ξαφνική. Γιατί βγήκατε, ας πούμε, από το παιχνίδι και σας ήξερε όλος ο κόσμος. Τρόμαξες καθόλου? Δεν ξέρω αν το λες τρόμο, αλλά σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ για πολλά χρόνια, γιατί ή νόμιζα ότι το διαχειριζόμουν για πολλά χρόνια, γιατί ήταν κάτι το οποίο έγινε πάρα πολύ ξαφνικά. Και μου άρεσε, γιατί ο κόσμος αναγνώριζε τον Κώστα Καραφώτη, αλλά δεν ήξερα για ποιο λόγο τον αναγνώριζε. Γιατί όταν βγήκαμε από το παιχνίδι, δεν είχα δισκογραφία, δεν είχα παρουσιάσει κάποιο περιεχόμενο. Δεν είχα περιεχόμενο για να μπορεί ο κόσμος να κρίνει αυτός είναι καλός τραγουδιστής, δεν είναι καλός τραγουδιστής, τι γίνεται. Δηλαδή ήταν κάποια live μόνο στο ναι, Fame Story. Αυτό καλά, ήταν. Και το reality βέβαια. Γιατί είχε και πολύ reality το παιχνίδι. Ναι, επειδή είχε και, αρκετό reality. Ενώ δεν είχα ένα δίσκο στην καριέρα μου για να πω. Να πει ο κόσμος στην εργασία αυτός ο δίσκος που έκανε τότε ήταν πολύ ωραίος. Ναι, οπότε πολύ καλός τραγουδιστής. Αυτή είναι και η δύναμη της τηλεόρασης. Η δύναμη της τηλεόρασης, αλλά ήμουν και πολύ τυχερός που ξεκίνησα με έναν υπέροχο δίσκο του Αντώνη του Βαρδί, σαν πρώτη συνεργασία. Με αγκάλιασε η Πεγκιζίνα σαν πρώτη συνεργασία στον Απόλλωνα, τότε με τον Νίνο, θυμάμαι, το 2004. Ήταν πολύ ωραία όλα μετά. Καλά, και κατά τη διάρκεια των χρόνων έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα. Απλά ήταν με πολλούς. Απλά θέλω να σου πω ότι η Πέγκη ήταν από τα πρώτα. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία. Εγώ θυμάμαι και Μαρινέλα και την Νατάσα Θεοδωρίδου που ήταν πρόσφατα στο Παλάς, με τον Χρήστο Νικολόπουλο, με την Γλυκερία. Η ιατρική υπάρχει μέσα σου ή μπα? Η ιατρική υπήρχε μέσα μου μέχρι να πάρω το πτυχίο. Πήρα το πτυχίο, ο δρόμος μου γύρισε προς το κομμάτι της μουσικής και στο κομμάτι του τραγουδιού που αγαπώ πάρα πάρα πολύ γιατί είναι η ψυχή μου. Δεν ξαναγύρισε ποτέ εκεί γιατί θεωρώ ότι για να είσαι γιατρός πρέπει να είσαι αφοσιωμένος 100% εκεί ψυχή και σώμα. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι τα θυμάσαι. Δηλαδή, πρώτες βοήθειες, ας πούμε, ξέρεις να δίνεις. Όχι, Κωστή μου, δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό καθημερινά και δίνουν τη ζωή τους πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα τι ξέρω από ιατρική. Εντάξει, προφανώς. Μελέτησα πάρα πολύ, διάβασα πάρα πολύ τότε. Ήταν πολύ ωραία χρόνια. Πολύ ωραίες στιγμές και σαν φοιτητής. Δεν θα ξεχάσω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, Κώστα μου, εγώ θα σε ευχηθώ και πάλι να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ επαγγελματικά πολύ. Να κάνεις ό,τι περισσότερο θέλεις και ό,τι ζητάει η καρδούλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χαίρομαι που το γάμο σου τον πέρασες έτσι. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με το να γίνεται έτσι το μυστήριο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, ευχαριστώ που ήσουν εδώ.